χρησιμοποιήσουμε αυτή την σύγκληση, εν πάση περιπτώσει, ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στους εταίρους μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ακλαμάνης έκανε πολλές και σοβαρές επισημάνσεις νωρίτερα και μέσα σε ένα συνενετικό αντιπλευρά του κλίμα, το οποίο και το χαιρετίζω. Και χωρίς να θέλω να βάλω αιχμές για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ισχύει το ίδιο στο κόμμα του στη Νέα Δημοκρατία. Όταν ο κύριος Σαμαράς χθες στη συνέντευξή του στο Έθνος εξαπέλυσε επίθεση, ακόμα και αιχμές προς τον Καραμαλή εξαπέλυσε επειδή λέει στηρίζει την εθνική προσπάθεια. Τι θέλατε, σας δρένει με λουλούδια, κύριε Σαμαρά? Όχι. Λέω μια διαφορά. Μήπως θυμόσαστε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνηση Σαμαρά? Ένα λεπτό, θα ακούσετε τώρα. Τι να ακούσω? Και το δεύτερο είναι ότι όταν πηγαίνει στην Ευρώπη, που εκεί είναι χρήσιμος ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα περισσότερα κόμματα, αδελφά κόμματα συντηρητικά κυβερνούν σήμερα στην Ευρώπη, δεν δίνει μάχη. Την κυβέρνηση, δεν δίνει μάχη. Αντιθέτως, δίνει μάχη για τη δική του ιστεροφημία, για το πόσο σωστή είναι η πολιτική που έκανε ο ίδιος. Ναι. Δεν δίνει μάχη υπέρ της διαπραγμάτευσης, υπέρ των στόχων που θέτει η κυβέρνηση για το θέμα του χρέου. Κύριε Φίλη, μην πάτε να ξεφύγετε, γιατί είμαστε στο τι θα κάνει η κυβέρνηση. Απαντώ, ένα λεπτό ακούσω. Το τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, τον έστειλε στην αντιπολίτευση. Όχι, απαντώ αν με αυτήν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια συζήτηση που να μην οδηγήσει σε ένα βάγιο και αδιέξοδο. Δεν τους καλέσατε όμως. Καλέστε τους και θα δείτε αν θα υπάρχει η σύγκληση. Ο κύριος Σαμαράς καταρχάς πρέπει να πατήσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, να την περάσει την πόρτα, όχι ως πρωθυπουργός. Όπως θυμάστε, δεν έκανε καν να παραδώσει. Το θυμόμαστε. Έχουν πάει όλοι οι άλλοι αρχηγοί, και ο Βενιζέλος και ο Θοδωράκης. Δεν έχει πάει ο κύριος Σαμαράς. Θα τον καλέσετε? Τον έχει καλέσει. Οπότε θέλει. Όχι όποτε θέλει. Θα τον καλέσετε, ρωτάω. Επαναλαμβάνω. Θα τον καλέσει ο πρωθυπουργός. Η ευθύνη να επισκεφτεί κάποιος κάποιον είναι δική του. Πώς είναι ξαφνικά, έρχομαι? Όχι, ας τον καλέσει ο πρωθυπουργός. Θέλω να τον ενημερώσω. Ένα λεπτό. Και αυτό γίνεται, αυτό θέμα προς Θεού. Το πρόβλημα δεν είναι του κυρίου Τσίπρα, είναι του κυρίου Σαμαρά. Ο οποίος δεν μπορεί να διανοηθεί τον εαυτό του να περνάει την πόρτα του Μαξίμου. Δεν θέλει ευθυντικό να λέει. Χωρίς να είναι πρωθυπουργός. Ένα αυτό λοιπόν. Τελείωσε όμως αυτό. Συνεπώς, το θέμα δεν είναι να μαζευτούμε για να διαπιστώσουμε ένα ναυάγιο. Mm-hmm. Είναι να συγκεντρωθούμε για να διαπιστώσουμε μια συμφωνία. Mm-hmm. Και υπάρχει διασκέψη πάντως πραγματικά στην κυβέρνηση. Δεν προκύπτει σήμερα δυνατότητα συμφωνίας, αυτά που ακούμε δημόσια. Μάλιστα. Ένα αυτό. Η ιδέα είναι καλή, αλλά σε ένα συνεννητικό πλαίσιο που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Ακλαμάνης. Όχι σε ένα πλαίσιο σαν αυτό που υλοποιεί. Συγκρουσιακό, λέτε. Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν αφασίζει, θα κάνει τη συμφωνία ακόμα. Τίποτα. Λέει. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Από όλα αυτά δεν ξέρουμε τι συμφωνία. Άλλοι λένε ναι, πώς έχετε. Άλλοι σπέβδουν να πούνε ναι, δεν περιμένουν. Και άλλοι λένε όχι, και αυτοί δεν περιμένουν. Ναι, δεν είναι να δούμε τι γίνεται. Είναι διχασμένοι. Μα δεν ξέρουμε πρώτον τη συμφωνία. Μα λέω παρότι δεν ξέρουν τη συμφωνία, λένε όχι. Καταλαβαίνετε. Βγαίνουν και λένε όχι. Δεύτερον θέμα, και πιο σημαντικό κατά την νόμα της επισημάνσης που έκανε ο κ. Ακλαμάνης, το θέμα της νέας γεωπολιτικής δυναμικής που φαίνεται να αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Το κρίσιμο θέμα είναι το θέμα της Βρετανίας. Η Βρετανία δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει το μέγεθός της. Mm-hmm. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη Βρετανία είναι άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι το ενδεχόμενο μέσω δημοψηφίσματος να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία ή να το πω αλλιώτικα, και μόνο ότι ενεργοποιείται μια διαδικασία δημοψηφίσματος με το ερώτημα «Μένουμε ή φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση» στη Βρετανία, δημιουργεί προοδευτικά νέα, σιγά σιγά νέα δεδομένα. Αυτό πώς λειτουργεί για μας, πιστεύετε? Κοιτάξτε, στην παρούσα φάση, επειδή είναι όψιμη αυτή η απόφαση, δεν ξέρω αν παράγει αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως παράγει αποτέλεσμα σε ένα μέσο διάστημα, διότι θέτει υπό νέο πρίσμα τη γερμανική επιδίωξη για απόλυτη κυριαρχία στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια γερμανική Ευρώπη παρά μόνο συρρυκνούμενη. Mm-hmm. Αυτό μεγάλο θέμα. Και αλλά αυτό είναι κάτι μελλοντικό, κύριε Φίλη. Εμείς και εγώ είμαστε σήμερα. Είναι μεσοπρόθεσμο. Ναι. Συμφωνώ μαζί. Είναι μεσοπρόθεσμο. Παίζει όμως το θέμα μας σήμερα. Μα το θέμα της Ελλάδας δεν τελειώνει διότι σήμερα. Διότι ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, έστειλε επιστολή χρεοκοπίας στην πραγματικότητα προχθές, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθεί η τελευταία δόση που πληρώσαμε στο Δουνουτού. Άρα πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα. Αναφέρθηκε, έκανε αναφορά και στον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά, στήθηκε ένα σύστημα χρεοκοπίας από ό,τι καταλάβαμε. Πράγματι, έχει σημασία αν αυτή η γεωπολιτική δυναμική, με όποια κατάληξη θα έχει, εκδηλωθεί και επηρεάσει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις
συντομότερα από ό,τι επήγει η ελληνική. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Ένα τώρα. Λεπτό όμως. Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όχι, πάμε παρακάτω. Με ευκολία πάτε παρακάτω. Είναι σύνθετο παιχνίδι η γεωπολιτική. Δεν είναι πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι σήμερα, ενώ φαινόταν ότι η Γερμανία μπορεί με τη δική της αντίληψη της ηγεμονίας και της κυριαρχίας να δημιουργεί ένα κλίμα επιβολής στην Ευρώπη, υπάρχουν αμφισβητήσεις. Ισχυρές, μείζονες αμφισβητήσεις. Και αν μέχρι τώρα ο ακροτηριασμός μέσω της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ, που αυτή ήταν η απειλή από κάποιες δυνάμεις, όχι όλες, στον κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη, ήταν ένα στοιχείο και λέγανε ότι μπορεί να κάνουν και υγειονομική ζώνη γύρω από την Ελλάδα, ώστε να μην υπάρξει επίδραση στις υπόλοιπες χώρες να μην επεκταθεί. Τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο μικρός ακροτηριασμός φτιάχνει μεγαλύτερους ακροτηριασμούς σε μία προοπτική. Αυτό μπορεί να παίξει άρα, διαπραγματευτικά, λοιπόν, λέτε. Είναι ένα ισχυρό, όχι, είναι χαρτί. Δεν είναι θέμα αύριο στο τραπέζι, σήμερα στις συνομοκοηθήσεις. Όλοι καταλαβαίνουν όμως ότι δεν είναι εύκολο να ξεπερνούν τα προβλήματα, διώξτε τον είναι μικρός. Είναι πιο σύντομο το παιχνίδι. Εκείνοι που μας παρακολουθούν πάντως τώρα, κύριε Φίλη, αυτό που σκέφτονται, ενώ βεβαίως είναι πάρα πολύ κρίσιμο όλο αυτό το πλαίσιο που βάζετε, είναι αν θα καταβληθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του επόμενου μήνα. Προσέξτε. Και απαντούμε, αν η χώρα μας. Μισό λεπτό. Και αν η χώρα μας θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Θα πρέπει να μας ανησυχεί αυτό που μάθαμε χθες, που δημοσιεύθηκε από την Καθημερινή, ότι φτάσαμε στο παραπέντε της χρεοκοπίας, από ό,τι φαίνεται, κύριε Φίλη, και το γνωστοποιήσαμε και στα πρόσωπα κλειδιά. Ένα λεπτό. Βγάζετε συμπεράσματα. Δεν υπάρχει παραπέντε χρεοκοπίας. Ούτε χρεοκοπία. Αυτά είναι συμπεράσματα που βγαίνουν. Πιστωτικό γεγονός. Ένα, ούτε πιστωτικό γεγονός. Προκύπτει, κύριε Φίλη. Θα ακούσετε τώρα. Η Ελλάδα έχει συνάψει μια διανοιακή σύμβαση, με βάση την οποία θα έπρεπε να έχει πάρει από πέρσι τον Αύγουστο 7,2 δις ευρώ. Μάλιστα. Δεν τα πήρε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο του 2014, το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι, τον Απρίλιο, το Μάη του 2015. Πάνε, δηλαδή, αυτά είναι, κύριε Φίλε. Ένα λεπτό. Τελείωσα. Περιμένετε ένα λεπτό. 10 μήνες δεν τα πήρε τα λεφτά. Δηλαδή είναι μπροστά σε μια πρωτοφανή κίνηση μονομερούς παύσης πληρωμών εκ μέρους των πιστωτών. Καμιά χώρα στον κόσμο και πρώτα απ' όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δημόσιο δανεισμό τους, το εξωτερικό τους χρέος, μόνο με τα έσοδα ή κυρίως με τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό βγαίνουν στις αγορές. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, είχαμε το δανειακό πρόγραμμα. Αυτή η σύμβαση δεν υλοποιείται. Δεν είναι λοιπόν ευθύνη της Ελλάδος αν δεν μπορεί να πληρώσει τον Ιούνιο. Μέχρι τώρα τα πληρώσαμε όλα αγωγίστως. Είναι σαφές. Τα πληρώσαμε. Τον Ιούνιο δεν μπορεί να τα πληρώσει, δεν υπάρχουν τα λεφτά αυτά. Ούτε υπήρχε προγραμματισμό να υπάρχουν τα λεφτά αυτά από τα έσοδα του προϋπολογισμού. Θα έπρεπε να δοθούν από τη δανειακή σύμβαση και να τα πάρουν από την άλλη τσέπη. Επομένως, τον Ιούνιο πρέπει να έχουμε συμφωνία πάνω στη θυσία. Ακριβώ είναι η ώρα τη αλήθεια. Τον Ιούνιο πρέπει να έχουμε συμφωνία. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τι κάνουμε μετά, κύριε Φίλη? Πάμε για χρεοκοπία, αν υπάρχει συμφωνία. Υπερόπλο το δημοψήφισμα, όπως έχετε ξαναπεί. Και το δημοψήφισμα και οι εκλογές και γενικά κάθε διαδικασία. Πάλι τα ίδια, κύριε Φίλη. Πάλι τα ίδια. Ελάτε τώρα. Τα ίδια συζητάμε. Σύνταγμα έχουμε. Σύνταγμα έχουμε. Σύνταγμα που θα κάνουμε κάθε τρεις μήνες για εκλογές. Ένα λεπτό. Λέω. Εάν υπάρξει, και προσέξτε όλες τις προϋποθέσεις, τελεσίγραφα την πλευρά των δανειστών, όπως έγραφε χθες η Καθημερινή. Πάρτο ή άστο. Είναι σαφές ότι θα απαντήσει ο λαός. Με το ερώτημα αυτό του τελεσίγραφου. Βεβαίως. Όπως είπατε. Βεβαίως. Ναι. Ποιος θα απαντήσει? Η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλετε να μεταθέσετε την ευθύνη που έχετε στις πλάτες σας. Ένα λεπτό, θέσει, κύριε Φίλε. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Θα κυβερνάει, πάμε με ευθύνη. Σας ψήφισε ο ελληνικός λαός να κυβερνήσετε με ευθύνη. Ναι. Όχι να του μεταθέτε κάθε τρεις και λίγο την ευθύνη. Πες μου τι κάνω τώρα, ένα τι κάνω λεπτό, μετά. Ένα λεπτό, μιλάτε γιατί δεν παίρνετε το βάρος εσείς, κύριε Φίλε. Εμείς θα πάρουμε θέση. Δεν θα πάμε σαν πόντι ή πιλάτη. Θα πάρετε θέση. Αλλά εφαρμόστε τη θέση. Αυτή όμως η θέση που θα πάρουμε θα πρέπει να έχει σχέση με μια λαϊκή εντολή που λάβαμε τον Ιανουάριο. Εμείς δεν λάβαμε εντολή να ψηφίζουμε μνημόνια καινούργια και λιτότητα. Λάβαμε εντολή μέσα στην Ευρωζώνη να έχουμε μια σύμβαση, να πετύχουμε μια σύμβαση η οποία δεν θα έχει σκληρή λιτότητα. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλο βάρος στη αυτό, μείωση. Όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, αφορά εσάς. Το λαό αφορά. Το πρόβλημα αυτό αφορά εσάς που είπατε περισσότερα από όσα μπορούσατε να κάνετε. Είπαμε, όχι, τίποτα, τον ελληνικό λαό τον αφορά μια συμφωνία που θα σταθεροποιήσει τη χώρα, κύριε Φίλε. Δεν σταθεροποιεί τη χώρα μια συμφωνία η οποία οδηγεί σε περαιτέρω ύφεση και καταστροφή της οικονομίας. Επομένως θα πείτε όχι. Επομένως μια συμφωνία η οποία. Συμφωνία αυτή. Επομένως μια συμφωνία. Αν τη ξέρετε. Μια συμφωνία η οποία θα έχει τέσσερα σημεία. Αυτά παλεύει ο Πρωθυπουργός, τα είπε και στο Economist την Παρασκευή. Πρώτον, δραστική μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Όχι 3,5 και 4,5% που έχει δεσμευτεί ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος. Πολύ κάτω από το 2. 1,5. Ναι. Μάλιστα. Ένα αυτό.
Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί? Διότι πρώτον μειώνει τη λιτότητα. Δραστικά. Σαφή. Δεύτερον, και λέει και τη φορολογία εκτός των άλλων. Δεύτερον, προδιαγράφει μια θετική λύση για το χρέος. Διότι τα χρήματα από το πρωτογενές πλεόνασμα που θα έπαιρνε κάθε χρόνο η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει, είχε δεσμευτεί δηλαδή δυστυχώς, να τα δίνει στους δανειστές. Πάμε στο δεύτερο. Έχει σημασία αυτό. Δεύτερο θέμα. Όχι μισθή, όχι μείωση μισθών και συντάξεων. Μάλιστα. Δέσμευση. Κατηγορηματική. Οι σημερινοί συνταξιούχοι δεν θα χάσουν άλλα από τη συντάξη τους. Οποιοδήποτε θέμα αφορά το μελλοντικό ασφαλιστικό είναι θέμα αναλογιστικής μελέτης. Θα το δούμε. Χρόνο, γι' αυτό έτσι και δεν είναι σε σχέση με την ανάπτυξη πάντα. Μάλιστα. Διότι τι να κάνεις ασφαλιστικό, όπως είπε και ο κύριος Κακλαμάνης νωρίτερα, όταν έχεις 27% ανεργία. Σωστά. Τι ασφαλιστικό να κάνεις. Σωστά. Τρίτο. Τρίτο θέμα. Είναι το θέμα της ρύθμισης του χρέους. Και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να μπει σήμερα στο τραπέζι, επάνω. Άλλωστε έχει δεσμευτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι για να συζητήσουν το θέμα αυτό τον Ιούνιο. Έφτασε ο Ιούνιος. Τέταρτο θέμα είναι η αναπτυξιακή βοήθεια. Καμιά προοπτική δεν υπάρχει για τη χώρα μας εάν υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν δεν λάβει αναπτυξιακή βοήθεια. Όχι δάνεια, υπερδανισμός ξανά. Ναι, ναι. Αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πιο σκληρή από όσο περιμένατε και προεκλογικά, κύριε Φίλη. Βεβαίως. Είναι πιο σκληρή και αν θέλετε και αυτό είναι ένα στοιχείο, ας το πω, αυτοκριτικής δικό μας. Πιστεύαμε ότι η ιδέα της δημοκρατίας που είναι αποδεκτή στην Ευρώπη και πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι η λαϊκή ψήφος, η λαϊκή εντολή, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει άλλες διαδικασίες. Για την Ελλάδα ψηφίσαμε πάντως, δεν ψηφίσαμε για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα εσείς ψηφίσαμε. Εσείς υποστηρίζετε ότι μπορείτε να αλλάξετε την Ευρώπη. Όχι, με μιλάμε για τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη. γιατί δεν μιλάμε ότι θα αλλάξουμε ευρωπαϊκές συνθήκες γενικά. Ναι. Μήπως, θα μπορούσαμε φίλοι, να αλλάξουμε τα μνημόνια. Οι προεκλογικές σας είναι για την Ελλάδα. Μήπως οι προεκλογικές σας υποσχέσεις ήταν σχήμα λόγου τελικά. Όχι, όχι, όχι. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, γιατί από ό,τι κατάλαβα τώρα. Κάνετε μεγάλη στροφή. Καμία στροφή. Θα σας απαντήσω. Λέω. Θα σας απαντήσω. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες σχήμα λόγου το θα καταργήσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο σωστό τα μνημόνια. Σωστά το. Εσείς θα πείτε. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω σχήμα την πρόεδρο. Λόγου, εσείς θα πείτε. Μήπως ήταν σχήμα λόγου, λέω, το συνολικό σας πρόγραμμα. Όχι, όχι. Καλά, ο λαός δεν είχε καταλάβει ότι είναι σχήμα λόγου. Θα σκίσουμε το μνημόνιο. Ποιο Σαμάρα το σκίζει. Το μνημόνιο με ένα άρθρο. Δεν είχε πει ο Σαμάρα. Δεν είπε για το σκίζω το μνημόνιο. Είπε το καταργώ με ένα άρθρο. Μα μιλάμε το μνημόνιο ένα καθεστώ. Δεν λες καταργώ με ένα άρθρο το μνημόνιο. Αυτό ήταν μια αποφασιστικότητα που θέλαμε να δώσουμε στην πολιτική μας μάχη. Παίζουμε με τις λέξεις, κύριε Φίλη, τώρα. Το μνημόνιο θέλει πολλούς νόμους. Έχει 150 εφαρμοστικούς νόμους. Έχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα. Ένα-ένα το ξυλώνεις. Και το ξυλώνουμε. Και το ξυλώνουμε. Και ανέφερα νωρίτερα. Μπάθε τίποτα, κύριε Φίλη. Σιγά με το ξύλωμα. Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Βλέπω. Και επιστροφή υπάρχει των αδίκως απολυθέντων. Κύριε Φίλη, μνημόνιο εφαρμόζεται. Η χώρα μνημόνιο, σε μνημόνιο είναι. Μέτρα λιτότητας εφαρμόζονται στη χώρα. Έχει σημασία ποια λιτότητα. Ποια λιτότητα. Πιο ήπια. Εσείς το έχετε πει τον όρο. Πιο ήπια. Αυτό βιώνουμε. Ιστορία. Λέτε ότι βιώνουμε πιο ήπια λιτότητα τώρα. Πηγαίνουμε αυτήν την μάχη. Πηγαίνουμε. Τώρα όχι βέβαια. Μάχη είναι για τη σύμβαση. Κύριε οικονόμου, πρέπει να καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν είναι πηγαδάκια όταν συζητάμε για θέματα συμφωνιών για το μέλλον της χώρας. Εμείς δώσαμε μία μάχη να επανατοποθετήσουμε το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο. Και να μην είναι μια σχέση ότι συνεχίζεται η λιτότητα, τι να κάνουμε. Είστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχετε κάνει. Ελάτε να πάμε στον κύριο Κακλαμάνη, παιδιά. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι τώρα. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση που δυστυχώς την αρνήθηκαν οι εταίροι. Και εμείς, ενώ είχαμε την ελπίδα ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι οι κύκλοι που διοικούν, που κυβερνούν σήμερα την Ευρώπη, δεν δίνουν μεγάλη σημασία στην εντολή ενός λαού. Η Ευρώπη είναι ζήτημα συσχετισμών, κύριε Φίλε. Βεβαίως. Ξέρετε καλά. Και κυβερνούν. Να σας ρωτήσω κάτι μιλάω. Άλλο. Επειδή το λέγαμε νωρίτερα με τον Γιάννη τον Πιταρά, εδώ είναι η πληροφορία δικιά του δηλαδή. Υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, να ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Ποια συμφωνία, πότε λέτε δηλαδή. Οποιαδήποτε συμφωνία. Αύριο να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Δεν έχουμε. Υπάρχει θέμα. Δεν έχω. Ή πιστεύετε ότι όποια συμφωνία έρθει ή η συμφωνία που πιστεύετε εσείς θα ψηφιστεί από το σύνολο των βουλευτών σας. Σας είπα, βεβαίως. Και τον ανέλεγαν. Βεβαίως. Δεν υπάρχει θέμα. Το λέω αυτό διότι ακούμε μια φιλολογία η οποία είναι επικίνδυνη από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή. Διότι ότι δεν θα την ψηφίσουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι διαπραγματεύεται ο Πρωθυπουργός με τους ΣΥΡΙΖΕΙ. Εσείς τα λέτε αυτά. Όχι, όχι, κανένα. Εσωτερικά κάποιοι όχι, από το κόμμα σας τα λένε. Ένα λεπτό. Δεν το λέει η αντιπολίτευση. Η συζήτηση είναι συζήτηση. Και διαπώνονται απόψεις. Αλλά η επιλογή που θα λάβουμε συλλογικά και θα είναι η εισήγηση του Πρωθυπουργού και έρθει στη Βουλή, θα ψηφιστεί από το σύνολο των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διαφορετικά, γιατί αυτό είναι η στόχευση των μνημονιακών δυνάμεων στη χώρα μας, ανοίγει μια ιστορία πολιτικής αποσταθεροποίησης. Πέφτει η κυβέρνηση διαφορετικά. Όχι, είναι πολιτική αποσταθεροποίηση. Ρωτάω, πέφτει και το η κυβέρνηση. Είναι άλλο. Αν κάποιοι δεν ψηφίσουν.
Εγώ δεν... Θα προσφύγετε σε εκλογές. Όχι, όχι. Δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια κουβέντα σήμερα. Γιατί δεν πρόκειται τέτοια. Δεν είναι στο τραπέζι. Μα γιατί πώς δεν είναι, δεν κύριε φίλε. Οι βουλευτές σας το λένε αυτό. Δεν θα πέσω στην παγίδα αν τι κλπ. Θα ψηφιστεί η συμφωνία. Η συμφωνία το που θα έρθει. Το βίντεο, κύριε φίλε. Βεβαίως. Η συμφωνία που θα έρθει από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, θα ψηφιστεί από την κυβέρνηση. Εάν δεν ψηφιστεί, κύριε φίλε. Δεν μπαίνω σε τέτοιες ιστορίες, διότι είναι υπονομευτικές του πολιτεύματος. Είμαι σαφής. Και κάτι τελευταίο. Το πρόβλημα με αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν σήμερα μια ισχυρή κοινωνιωτική και ισχυρότερη λαϊκή πλειοψηφία που υπάρχει και στήριξη στην κυβερνητική προσπάθεια και διαπραγμάτευση είναι ότι δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο κυβερνητικό. Δεν έχουν. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι στην κατάσταση που βλέπετε. Αυτό δεν είναι καλό για εσάς, βέβαια. Όχι, λέω ποια είναι. Ουδέν κακό να μηγέ καλού. Ουδέν κακό να μηγέ καλού. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Θα αργήσουν να διαμορφώσουν εναλλακτική πολιτική κυβερνητική λύση. Διότι έχουμε αλλαγή σελίδας. Με όσα λάθη και αν κάνουμε, και δεν είμαστε αλάνθαστοι προς Θεού, έχουμε μια εντυμότητα στην διαπραγμάτευση, μια ειλικρίνεια και ένα σχέδιο. Και το σχέδιο είναι με δυσκολίες, αλλά με τη λαϊκή συμμετοχή, γι' αυτό έχει σημασία. Κυριακή κοντή γιορτή, κύριε Φίλε. Βεβαίως. Θα το δούμε αυτό. Και Παρασκευή κοντή γιορτή. Και Παρασκευή. Λέω, ίσως. Ναι. Για την Κυριακή μόνο. Λοιπόν, θέλουμε, στηριζόμενοι στο λαϊκό παράγοντα, να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο για τη χώρα μας. Κύριε Κακλαμάνη, υπό ποιες προϋποθέσεις η Νέα Δημοκρατία θα ψήφιζε μια συμφωνία. Πριν πάμε και αφήστε το. Α, έχετε άλλα πριν.